Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Παπαναστάση. Είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και εκλέγεται στον νομό Ετωλοκαρνανίας. Κύριε Παπαναστάση, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Μπαρδούνια. Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά, εσείς? Καλά είμαστε. Εχθές ήσασταν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνων, έτσι? Ναι. Για πείτε μας εσείς τελικά τι έγινε? Υπήρξε παραβίαση των συνόρων της χώρας από Τούρκους στρατοχωροφύλακες ή είναι ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφόρησαν, όπως λέει η κυβέρνηση? Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο στον Εύρο, γενικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην ευρύτερη περιοχή, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και περικλείουν σοβαρότατους κινδύνους. Αυτό νομίζω ότι πλέον το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Σε αυτό ακριβώς, σε αυτές τις εξελίξεις, η κυβέρνηση καλλιεργεί έναν εφησυχασμό και, αν θέλετε, κατά την εκτίμησή μας, αυτός ο εφησυχασμός είναι εκτός πραγματικότητας. Και αυτό ισχύει και για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, να πάω την προηγούμενη μέρα από την σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, που σε συνέντευξή του υποστήριξε πως δεν συνέβη κάτι αξιοσημείωτο που να χρήζει ιδιαίτερης συζήτησης. Φόρτωσαν, αν θέλετε, την αιτία του γεγονότος στην κακή επικοινωνική διαχείριση του θέματος και σε αστοχίες αυτής της επικοινωνίας. Όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, το πιο προκλητικό είναι ότι η κυβέρνηση εξαφανίζει κυριολεκτικά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που ευθέως αμφισβητεί τη συνοριακή γραμμή, λέγοντας πως δεν υπάρχουν κοινώς συμπεφωνημένες γεωγραφικές συντεταγμένες στη συγκεκριμένη περιοχή του συνόρου που είναι συμβατές με την Ιαπωνία του 26. Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό? Τουρκία δηλαδή αμφισβητεί, αμφισβητεί κάτι που είναι δεδομένο, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Ίσως και γι' αυτό δεν το κάνει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αυτό το υποβάθμισε τελείως, δεν το ανέφερε καθόλου. Δηλαδή πως η Τουρκία δεν ανέχεται τετελεσμένα στα σύνορά της. Δηλαδή θεωρεί ότι η οριογραμμή στον Εύρο είναι θολή. Όσον αφορά την χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή, η κυβέρνηση για άλλη μια φορά διαβέβαιωσε αυτό που έκανε και πριν την σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, ότι δεν υπήρξαν προβλήματα, δεν υπήρξαν γεγονότα, δεν υπήρξε παρενόκληση ή παρεμπόδιση, αν θέλετε, των κλιμακίων, των στρατιωτικών υπηρεσιών οι οποίοι ασχολούνται με την προετοιμασία των συνόρων για την τοποθέτηση του φράχτη. Η άποψή μας είναι ότι για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση υποβαθμίζει αυτές τις απειλές που υπάρχουν εκεί πέρα, και να σας πω και το εξής, ότι καμιά ανάλυση, και δυστυχώς αυτό δεν ακούγεται από κανένα στόμα, μόνο το ΚΚΕ προβάλλει αυτή την θέση, αν θέλετε, καμιά ανάλυση δεν μπορεί να τεκμηριώσει τα πραγματικά γεγονότα αν δεν συμπεριλαμβάνει σαν κύριο και βασικό στοιχείο, σαν θεμέλιο της ανάλυσης αυτής, αν δεν είναι οι σχέσεις της Ελλάδας, οι δεσμεύσεις, ο θανατερός συναγκαλισμός της πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων με την λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαναστάση, μήπως εγώ θα διαφωνήσω μερικώς, διότι ανεξάρτητα το αν εγώ είμαι μέλος του ΝΑΤΟ και έχω υποχρεώσεις, δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κυβέρνηση στην Ελλάδα που θα πει, αν πει το ΝΑΤΟ δώσε 2 χιλιόμετρα στην Τουρκία, θα πει πάρτα. Σε αυτό το σημείο διαφωνώ μαζί σας. Ναι, το θέμα είναι ποιος δίνει αέρα στα πανιά της Τουρκίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή επικροτεί την πολιτική της Τουρκίας. Την επικροτεί και στην περιοχή της Λιβύης και στην περιοχή της Συρίας και είναι και σε ένα διαρκές παζάρι
με την Τουρκία, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να κρατήσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο. Αυτό αποθρασύνει ή δεν αποθρασύνει την Τουρκία? Ήδη είναι ένα ερώτημα το οποίο απαντιέται καθημερινά και έχει απαντηθεί ότι αυτό ακριβώς το παζάρι είναι που τροφοδοτεί τις απόλυτα παράνομες πρακτικές που ακολουθεί η Τουρκία και στον Εύρο και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα βλέπουμε ότι οι ευθύνες είναι τεράστιες. Και το θέμα είναι ότι η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει. Το θέμα είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις υποβαθμίζουν αυτήν την απειλή της Τουρκίας για να συσκοτήσουν τον βρώμικο ρόλο που παίζει το ΝΑΤΟ σε αυτή την περιοχή. Και άλλη μία παράμετρο που τη ζήσαμε πολύ πρόσφατα με τη συγκέντρωση των προσφύγων και των μεταναστών στον Εύρο. Αν δεν υπήρχε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και η Σύμβαση του Δουβλίνου που υποχρεώνει την Ελλάδα να εγκλωβίζει αυτές τις τραγικές φυσιογνωμίες μέσα στα σύνορά της, θα είχε κάποιο νόημα η συγκέντρωση και η προσπάθεια, η εργαλειοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων στον Εύρο για να μπουν στην Ελλάδα? Η απάντηση είναι απλή. Ναι, μα οι ξένοι, οι πρόσφυγες δεν έρχονται Ελλάδα. Απλά μέσω Ελλάδας θέλουν να πάνε στην... Αλλά το ερώτημα είναι γιατί δεν πάνε μέσω Βουλγαρίας, ας πούμε. Εγκλωβίζονται όμως από τις συμφωνίες που η Ελλάδα προσυπογράφει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ακριβώς χρησιμοποιεί η Τουρκία. Άρα θέλω να πω ότι η πολιτική πρόσδεση των ελληνικών κυβερνήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνες για τις εξελίξεις οι οποίες και αυτές που βιώνουμε αλλά και αυτές που ενδεχομένως να έρθουν. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, το κόμμα σας πώς εκτιμά τα όσα είπε ο κύριος Τσαβούσογλου της προάλλες, ότι τώρα που τελειώνει η πανδημία θα στείλουμε και άλλους πρόσφυγες στον Εύρο, ή αυτά που λέει ο κύριος Σακάρ ότι είστε προκλητικοί Έλληνες στο Αιγαίο και δεν θα το αφήσουμε αυτό έτσι? Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε πραγματικά μία κλιμάκωση σε αυτήν την ιστορία, η οποία ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Σε αυτή ακριβώς την κλιμάκωση εντάσσονται και οι δηλώσεις Τσαβούσογλου για επαναφορά του εργαλείου, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση, προσφύγων μεταναστών και στον Εύρο και στα νησιά, με όποιες συνέπειες μπορεί να υπάρξουν για την ειρήνη, για τους ίδιους τους μετανάστες, για τους πληθυσμούς, τους ελληνικούς που ζουν στα νησιά. Είναι όλοι αυτοί μέσα στο ίδιο. Αυτό ακριβώς υπονοούσε ο Τσαβούσογλου, αυτό υπονοεί και ο ΑΚΑ, ότι αυτή η αντιπαλότητα, αν θέλετε αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας θα συνεχιστεί, όχι απλά θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. Αυτό ακριβώς είναι εμάς που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί είναι εν δυνάμει κίνδυνος για τον λαό της Ελλάδας, για τον λαό της Τουρκίας, αλλά και για τους λαούς της υπόλοιπης περιοχής. Ναι. Μάλιστα. Τώρα κύριε Παπαναστάση, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που έχει σχέση με την διαδικασία επιστροφής της οικονομίας σε μια κανονικότητα. Τα διάβαζα πριν λίγο κάτι στοιχεία από το Οικονομικό Επιμελητήριο που ουσιαστικά περιγράφουν με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση που θα βιώσουν και οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, καλά δεν λέω για τους εργαζόμενους, που εδώ η κατάσταση είναι τραγική. Τι πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούσε να γίνει? Και γιατί τώρα λέω θα μπορούσε με την έννοια ότι προφανώς δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλετε εσείς τους όρους, αλλά τι νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει και αν μπορούν οι ίδιοι, ξέρω εγώ, οι μικροεπιχειρηματίες ή οι εργαζόμενοι να πιέσουν για κάτι διαφορετικό ή διαφορετικό μείγμα πολιτικής, ας το πω έτσι. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και το λέω αυτό γιατί όχι επειδή εμείς χρησιμοποιούμε κάποια σταθερά μότο για να περιγράφουμε μια πολιτική. Είναι γεγονός ότι όπως πήρε τα εύσημα η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχανιών και άφησε και κάποια υπόλοιπα να ολοκληρώσει η Νέα Δημοκρατία, τα οποία είναι φανερό ότι τα ολοκληρώνει, βλέπουμε μια πορεία η οποία πρημοδοτεί, αν θέλετε, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον μεγάλο επιχειρηματικό κόσμο, και φυσικά στριμώχνει στη γωνία τους εργαζόμενους και τους μικροεπιχειρηματίες. Η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα δεν είναι αληθές ότι είναι απόρρια μόνο του κορονοϊού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αναλύσεις οι οποίες υπήρχαν πριν τον κορονοϊό που προέβλεπαν μια επαναφορά, αν θέλετε, της κρίσης
της οικονομίας, η οποία αναντίρρητα έχει επιταχυνθεί ή έχει μεγιστοποιηθεί με τα αποτελέσματα της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι εργαζόμενοι και οι μικροεπιχειρηματίες για άλλη μια φορά θα στριμωχτούν στη γωνία. Ποια είναι η πρόταση? Βλέπουμε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Για παράδειγμα στον τουρισμό. Εξαγγέλθηκε από διαστόματος πρωθυπουργού η παροχή άφθονου ζεστού χρήματος στον τουρισμό, την βαριά βιομηχανία, όπως λέμε. Δίνει χρήματα, δίνει χρήματα πάντως. Δίνει χρήματα. Το θέμα είναι και εδώ πέρα πλέον ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στην Ελλάδα ξέρει που πάνε αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά είναι δεδομένο ότι θα οδεύσουν στις μεγάλες τουριστικές μονάδες, στις, αν θέλετε και στις μεσές. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ίδιοι εργαζόμενοι, που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο στον τουρισμό, πραγματικά δεν έχουν να λάβουν τίποτα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί και όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στους άλλους τομείς, όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη για να κερδίσουν φυσικά οι λίγοι. Μην ξεχνάμε ότι ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα ήταν χρυσοφόρος τα προηγούμενα χρόνια. Για να δούμε οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα τι κέρδισαν. Μάλιστα. Κέρδισαν ίσα το ψωμί να ζήσουν την ημέρα που δουλεύαν. Και σήμερα τους λένε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα πραγματικά εξοργίζει τους ίδιους τους εργαζόμενους και εμείς λέμε. Μόνο ο συλλογικός αγώνας και η αντίσταση σε αυτή την πολιτική είναι που μπορεί να θελιάσουν. Κύριε Παπαναστάση, 2 λεπτά μου απομένουν, αλλά θέλω να σας ρωτήσω με βάση ένα μήνυμα μιας φίλης ακροάτριας, της κυρίας Αλεξάνδρας. Μου ζητάει να σχολιάσετε εσείς και να πείτε την άποψη του κόμματός σας για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην μείωση του μη μισθολογικού κόστους, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσει το επιχειρήν και το εισόδημα των εργαζομένων. Είναι θετικό αυτό ή αρνητικό? Κοιτάξτε να δείτε, μη μισθολογικό κόστος μείωση. Καταρχάς, μισθολογικό κόστος δεν είναι μισθολογικό κόστος, είναι η παραγωγή του πλούτου που κάνει ο εργαζόμενος και του γυρνάνε πίσω ένα ξεροκόμματο, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και το τεράστιο ποσοστό αυτού του παραγόμενου πλούτου τον καρπώνεται ο επιχειρηματίας, ο μεγαλοοικονομικός παράγοντας. Άρα λοιπόν να ξεμπερδεύουμε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με τη μείωση, με την ακόμα παραπέρα μείωση, την οποία σιγά σιγά την καλλιεργούν σαν νοοτροπία μέσα από φοβικά σύνδρομα που καλλιεργούν στους εργαζόμενους και μέσα από πυλές και μέσα από κατάργηση εργασιακής νομοθεσίας. Τι θα συμβεί? Θα αποτελειώσουν ακριβώς τον εργαζόμενο. Άρα καμιά περίπτωση δεν υπάρχει να ανακάμψει ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως αυτοί λένε, μέσα από το ακόμα περισσότερο στρίμωμα του εργαζόμενου. Γιατί είναι πάγια τακτική του επιχειρηματία να αυξάνει τα κέρδη του και να μειώνει αυτά τα οποία παρέχει σαν επιστροφή του παραγόμενου του στον εργαζόμενο. Ωραία. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.